Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Ελλάδος. Θα μιλήσει ο Μάχης Παπαδόπουλος, μέρος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, για να αναλύσει πώς πάμε τις τελευταίες μέρες. Να πούμε ότι η άνοδος του κόμματος ήταν το μόνο θετικό αποτέλεσμα από τις τελευταίες εκλογές, μέσα σε αρνητικό γενικά αποτέλεσμα, που γέμισε αισιοδοξία τα μέλη, τα στελέχη, τους φίλους συμπορευόμενους του κόμματος μας, πανελλαδικά και στο όνομό μας, και αυτό μας έχει συγκινήσει και μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί τα μηνύματα είναι καλά από όλο τον νομό, από όλα τα χωριά, από την πόλη, τις γειτονιές, ότι ένας κόσμος παραέξω από εμάς δουλεύει για να συνεχίσουμε αυτή την άνοδο, να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, που εκεί πραγματικά θα μετρήσει. Να επανεκλέξουμε βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στα Χανιά, ένα σημαντικό γεγονός, όπως ήταν, γιατί είχε να γίνει πολλά χρόνια, που αυτό θα δίνει δύναμη στους εργαζόμενους που παλεύουν, στους αγρότες, στους επαγγελματίες, να βρισκόμαστε δίπλα τους, να παλέψουμε πραγματικά να ανακοπούν τα αντιλαϊκά μέτρα που θα έχουμε, γιατί η κυβέρνηση θα είναι από χέρια αντιλαϊκή. Θα προσθέθουν νέα αντιλαϊκά μέτρα, όπως είναι τα 300 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαψης, τα ελληνοτουρκικά με πιέσεις ΝΑΤΟ, Αμερικής, πάνε να διευθετηθούν με παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα, ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ισχυρό λαός να αντιπαλέψουμε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Και ΚΚΕ σημαίνει πραγματικά αντιπολίτευση, γιατί πραγματικά καμιά άλλη πολιτική δύναμη από αυτές που ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, πέρα από την Δημοκρατία που φαίνεται θα είναι κυβέρνηση, με τα προγράμματα που έχει, δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Έχει συμφωνήσει σε βασικά ζητήματα, άρα αντιπολίτευση δεν θα υπάρχει από μεριά του. Ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ισχυρή 100% λαϊκή αντιπολίτευση. Όποιος βλέπει ότι χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, πέρα από επιμέρους διαφορές που έχει με το ΚΚΕ, νομίζω όπως έκαναν και πολλοί που μπήκαν ακόμη και στα ψηφοδέλτια με επιμέρους διαφωνίας, εμείς είναι ανοιχτές σε αγκάλια μας να έρθουμε το κόμμα να συμπορευτούν, να παλέψουν πραγματικά για να υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Σαφώς και έχει μεγάλη πολιτική σημασία για τον νομό μας. Είναι τα ζητήματα του νομού που είναι οξυμένα, άλλοι τα δεκαετίες. Άλλη τα ζητήματα που τα παλεύουν οι Χανιώτες, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μας και για τον νομό Χανίων να υπάρχει βουλευτής να τα παλεύει αυτά τα ζητήματα, γιατί δυστυχώς κανείς δεν φωνάζει για αυτά τα ζητήματα τα τελευταία χρόνια.